Ιδού τι ξέρουμε για το Ζίκα. Κάποια από αυτά θα σας τρομάξουν, αλλά όχι τόσο όσο θα πιστεύατε. Είναι ένας ιός που προκαλείται από κουνούπι, συγγενικός με τον κίτρινο πυρετό, τον ιό του Δυτικού Νείλου, τον τσιγκουνγκάνια, το δάγκιο πυρετό. Δεν υπάρχει εμβόλιο για την πρόληψη του Ζίκα ή φάρμακο για τη θεραπεία του. Τα συμπτώματα του περιλαμβάνουν πυρετό, εξανθήματα, πονοκεφάλους και ερεθισμό στα μάτια. Όμως το 80% που νοσεί από το Ζίκα δεν το γνωρίζει καν, γιατί τα συμπτώματα εμφανίζονται σε έναν στους 5 ανθρώπους. Ο ιός εξαπλώνεται ραγδαία στην Κεντρική και Νότια Αμερική και την Καραϊβική. Αυτό που τον κάνει τόσο τρομακτικό είναι η ανησυχητική σύνδεσή του με περιπτώσεις μικροκεφαλίας, που σημαίνει παιδιά που γεννιούνται με κρανία και εγκεφάλους υπερβολικά μικρούς. Στη Βραζιλία και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής υπάρχει τέτοια ανησυχία, ώστε ζητείται από τις γυναίκες να μην μένουν έγκυες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες προτρέπουν τις εγκυμονούσες να ακυρώνουν τα ταξίδια σε αυτές τις περιοχές. Αν είστε περίεργοι, αυτό είναι το κουνούπι που κυνηγούν όλοι. Το θηλυκό Aedes aegypti, που θεωρείται εξαιρετικά επιθετικό και σε αντίθεση με άλλα κουνούπια, τρέφεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα, είναι διαφορετικό από τα κουνούπια που μεταδίδουν την ελονοσία, που τρέφονται τη νύχτα. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί οι κουνουπιέρες δεν βοηθούν σε αυτή την περίπτωση. Ο καλύτερος τρόπος να εμποδίσετε τις λοιμώξεις είναι να χρησιμοποιείτε έντομο αποθητικά, να φοράτε μακριμάνικα ελαφρά πουκάμισα, μακριά παντελόνια και να μένετε εντός, όσο είναι δυνατόν, σε προφυλαγμένους, κλιματιζόμενους χώρους. As much as possible.